είμαστε φίλες και φίλοι, τρίτη και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Καλεσμένη με πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο νησί μας, τη φιλόξενη Λέρο, όπως λέει η κυρία Τζάνου Ψαρομπά. Μια γυναίκα που ζητάει την ψήφο των 12 νησίων, των ανθρώπων που σκέφτονται, των ανθρώπων που θέλουν ένα καλύτερο αύριο, των ανθρώπων που θέλουν να έχουν φωνή στο κέντρο αποφάσεων που είναι η Ευρωβουλή. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το tour αυτό έτσι θα συνεχιστεί και στα υπόλοιπα νησιά. Ναι. Και μου κάνει εντύπωση ότι μου λέγατε λίγο πριν το διάλειμμα ότι θα πάτε σχεδόν σε όλα τα μικρά νησιά. Ναι, ναι. Μπορεί τα μικρά νησιά να μην δίνουν τους ψήφους που χρειάζεται κάποιος για να εκλεγεί στην Ευρωβουλή. Γιατί είναι λίγοι κάτοικοι, λίγοι ψήφοι. Παρ' όλα αυτά για μας έχουν πολύ μεγάλη αξία και πολύ μεγάλη σπουδαιότητα. Γι' αυτό ακριβώς είναι πρώτα ουσιαστικά στην περιοδή μου. Παρόλο που θα μπορούσε να πει κανείς, καλά πάει στους Αρκιούς και δεν πάει στην Κάρπαθο, ας πούμε. Θέλω για διάφορους λόγους συμβολικούς και λόγους έτσι προσωπικούς να επισκεφθώ πρωτίστως αυτά τα νησιά. Σε αυτό το ταξίδι τώρα που κάνω, η Λέρος είναι ο μεσαίος μου σταθμός, ο δεύτερος σταθμός. Ο τρίτος θα είναι η Λειψία, αύριο θα πάω στους Λειψούς για να επιστρέψω στην Κάλυμνο. Οπότε θα ξαναεπισκεφτείτε τη Λέρο, θα έχετε χρόνο? Νομίζω μέχρι τις 26 Μαΐου υπάρχει χρόνος για να μπορέσω να ξαναδώ κάποια πράγματα και να κλείσουμε και κάποια θέματα με ανθρώπους που ήδη συζητούμε. Και θα μας άρεσε πάρα πολύ ότι ξανάρθετε να μας ξαναειδοποιήσετε για να ξανακάνουμε πλέον και έτσι, αν θέλετε, μια εκπομπή που θα είναι σχεδόν στα πρόθυρα των ευρωεκλογών για να δούμε τι έχετε αποκομίσει. Δηλαδή, αυτό μας είπατε τώρα, ότι κανείς δεν έχει βρεθεί να πει για τον Νότι μια κακή κουβέντα. Όλοι αποδέχονται αυτό που γίνεται. Πιστεύετε ότι ο Δεκάνησος μπορεί να φέρει ένα αποτέλεσμα στον Νότι το Μαριά που θα είναι σε εισαγωγικά έκπληξη, με δεδομένο ότι ξέρουμε εμείς τι ψηφίζουμε? Είμαστε ένας νομός που πολύ δύσκολα φεύγει από τα μεγάλα κόμματα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η Δωδεκάνησος στις τελευταίες εκλογές έκανε απανωτές εκπλήξεις. Πράγμα που σημαίνει ότι θα χαρώ να δω και μια θετική έκπληξη όσον αφορά την υποστήριξη προς τον Νότι Μαριά. Αυτή τη στιγμή το να μπει ένα μικρό κόμμα όπως είναι το δικό μας στην Ευρωβουλή είναι ένας άθλος. Γιατί για να μπει κάποιος στην Ευρωβουλή πρέπει να πιάσει το 3% πανελλαδικά. Τα ψηφοδέλτια μας είναι πανελλαδικά. Εγώ μπορεί να είμαι εδώ τοπικά να φαίνομαι στα Δωδεκάνησα, αλλά μπορώ να ψηφιστώ και από τον Εύρο και από την Αθήνα και από οπουδήποτε. Και μάλιστα ο Νότης Μαριάς έχει κάνει ένα σχεδιασμό μακριά από πολιτικούς σωλήνες και κομματικούς σωλήνες όλα αυτά. Έχει επιλέξει ανθρώπους σε 40 περιφέρειες, ας πούμε, 40 περιοχές της χώρας μας, με τους οποίους έχει καθημερινά ανοιχτή γραμμή. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να πω κάποιο θέμα που αφορά την περιοχή μου στον κύριο Μαριά, δεν θα μεσολαβήσει ο ιδιαίτερος, ο ενδιάμεσος, ο δείξε, ο πήξε και οτιδήποτε, αλλά θα σηκώσει όποιος το τηλέφωνο, θα απαντήσει. Σημαντικό αυτό που λέτε. Και θα μεταφέρει και το θέμα ο ίδιος. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, διότι μπορεί να έχει μία πρώτη επαφή με το πρόβλημα. Ναι. Και όχι να φτάσει κατακαιρματισμένο ή δεν ξέρω πώς. Και ναι, με κάποια συμφέροντα, δηλαδή μικροκομματικά, θα μπορούσε κάποιος να πει: α, τι μου λέει αυτή που αυτό εγώ υποστηρίζω ένα άλλο συμφέρον, κρύψε αυτό, να καλύψουμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Και γι' αυτό ακριβώς ήταν και ένας λόγος τον οποίο δέχτηκα την πολύ τιμητική πρόταση που μου έκανε, παρόλο που εντάξει, ήταν μεγάλο άλμα να βρεθεί κάποιος στο δρόμο για την Ευρωβουλή, σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί η προσωπικότητα του κυρίου Μαριά είναι τέτοια που σε προκαλεί να βρίσκεσαι κοντά του. Είναι χύμαρος ο λόγος του, έχει πολύ καλή άποψη, καθημερινά μας βομβαρδίζει και εμάς ακόμα με τις τοποθετήσεις που κάνει και τα θέματα που ψάχνει στην Ευρωβουλή για να είμαστε ενήμεροι του τι συμβαίνει και πού βρισκόμαστε και εμείς δεν προλαβαίνουμε καλά-καλά ακόμα να τα διαβάσουμε. Συμπεριφέρεται και ως δάσκαλος με την καλή έννοια. Δηλαδή ότι παίρνει εμένα που είμαι άσχετη, ας πούμε, από την πολιτική, με καθοδηγεί, μου δίνει βήμα, μου λέει έλα εδώ μαζί μου. Μην το ξαναπείτε αυτό, δεν μου αρέσει. Οι σχετικοί μας κατέστρεψαν. Όχι, όχι. Σαν δάσκαλος εννοώ. Ναι, καταλαβαίνετε. Τώρα οι σχετικοί ποιοι είναι, αυτοί που φέραν τη χώρα εδώ που τη φέρανε. Ναι. Χίλιες φορές λοιπόν οι άσχετοι, αν πάμε σε αυτή τη λογική. Όχι, όχι. Εννοώ ότι δεν θα έρθει να σε καπελώσει ίσα-ίσα. Θα έρθει και να σου αναδείξει κάτι όμορφο από μέσα σου και θα σου πει προχώρα μπροστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά σου δίνει εμπειρία και δεν περιμένει από σένα να πάρει τους ψήφους σου. Δηλαδή δεν σε αντιμετωπίζει πόσοι ψήφους έχουν αυτοί, 100, 200, 300, όχι. Καμία σχέση. Δηλαδή σε βοηθάει, σου ανοίγει έναν ορίζοντα. Άρα με λίγα λόγια εισάγει και ένα νέο ήθος
στην πολιτική ζωή του τόπου. Ναι, ναι, ότι ναι, κοιτάμε ναι, την προσωπικότητα, όχι την ποσόστοση και την πώς θα μας φέρει, αλλά ακριβώς. Το τι πρεσβεύει. Ακριβώς. Συγκεκριμένη περίπτωση η κυρία Τζάνου Ψαρομπά, που είναι ένας άνθρωπος, μια μητέρα που άφησε το σπίτι της οικογένειά της και λέει: ξέρετε κάτι. Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό, δεν πρέπει μόνο να φωνάζουμε τον καναπέ, θα πρέπει να πούμε κι εμείς σε πρώτο πλάνο και να διεκδικήσουμε. Και επειδή είναι και πολύ μορφωμένος, οτιδήποτε είναι κατευθείαν μας μαζεύει, θέλω να πω. Δηλαδή, μας λέει πώς είναι τα δεδομένα στη χώρα. Δηλαδή, μπορείς να τον εμπιστευτείς. Ξέρει όταν διάφορα θέματα εδώ ανασκαλίζονται τοπικά. Ξέρει πώς θα μιλήσει, πώς θα συμπεριφερθεί, πώς θα σκεφτεί τις συνθήκες. Και εννοώ τις συνθήκες που έχουν υπογραφεί κατά καιρού στο παρελθόν. Υπάρχει σεβασμός σε όλα αυτά. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα πει μια μπαρούφα για να δημιουργηθεί ένα κλίμα και τέτοια. Είναι σοβαρός και τεκμηριωμένος. Αυτό που θα πει, αυτό θα σου πει γιατί το λέει. Και έτσι έχουμε και εμείς μια ασφάλεια από πίσω μας ότι πάμε καλά. Έτσι κερδίζει και τον κόσμο τη λογική ότι ξέρετε κάτι, δεν θα σας είπε, ξέρετε κάτι. Σε θέλω στο ψηφοδέλτιό μου, γιατί εσύ αν έρθει κοντά μου αυτό και αυτό, δεν έχει κάτι να περιμένει. Ναι. Πα εκεί γιατί πιστεύει σε μια αξία. Και το ξαναλέω και πάλι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω νέους ανθρώπους να μην πηγαίνουν για τη θέση, για την καρέκλα, για το φακό και για την δήλωση, για το μισθό. Πηγαίνουν γιατί πιστεύουν σε έναν άνθρωπο, ο οποίος το ξαναλέω, απέδειξε για πολλωστή φορά ότι εκεί που πήγε, αν μη τι άλλο, τίμησε την ψήφο των Ελλήνων. Να πούμε και πέντε πράγματα σχετικά με τις θέσεις του κόμματος, γιατί και ο Νότης έχει σημαία του, ας πούμε, και την κατάργηση της συμφωνίας των Πρεσπών, την οποία τη θεωρεί κατάπτυστη και τιτανικό ουσιαστικά, δηλαδή όταν έχεις μια συμφωνία, την οποία δεν την στηρίζει κανένας. Δεν την στηρίζει η τοπική κοινωνία, δεν την στηρίζουν οι τοπικοί φορείς, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ότι να μην είχε τη συμφωνία. Και έχει επεκτάσεις οι οποίες είναι άκρος ανυπολόγιστες, δηλαδή το ότι αναγνωρίζει ένα περίκλειστο κράτος, του δίνει ΑΟΣ, του δίνει πρόσβαση στο Αιγαίο, σε μια χώρα η οποία δεν έχει στόλο. Δηλαδή δίνει πρόσβαση στους αλλοίς των Σκοπίων, που ποιοι είναι αυτοί, να κατέβουν στο Αιγαίο. Άρα αυτό σημαίνει ότι επειδή οι σχέσεις Σκοπίων-Τουρκίας είναι πάρα πολύ καλές, τους Τούρκους που μέχρι χτες τους λέγαμε ποιος πέρασε τα σύνορα και τι γινόταν στη μάχη της Τσιπούρας, θα τους βλέπεις τώρα μέσα νομίμως. Τους δίνουμε το διαβατήριο, τους ανοίγματα. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς και η κυβέρνηση είναι κακά τα ψέματα, με τα σύνορα δεν έχει και πολύ καλές σχέσεις. Αυτό ναι, έχει αποδείξει. Ναι, 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 ναι. Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του και τώρα οι πρέσπες δεν ξέρω που ανήκουν, μάλλον στα χέλια τους. Δεν είναι μόνο βέβαια οι πρέσπες. Έχει μιλήσει και για τα μνημόνια, τα οποία βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος είναι της οικονομίας, όταν ακούς κάποιον και σου λέει έξω τα μνημόνια, κακώς αυτά, εκείνα να φύγουν. Λες, εντάξει να φύγουν. Τόσα χρόνια όμως και εμείς εδώ δεν κάναμε τίποτα. Το λες για καλό ή για κακό. Βλέπεις όμως μετά στην πορεία των πραγμάτων ότι οι ξένοι που ήρθαν και φέρανε τα μνημόνια τους δεν θέλανε να βοηθήσουν τη χώρα. Δηλαδή, όταν αφήνεις επί 10 χρόνια μια οικονομία να παρακμάζει συνεχώς. Να μην υπάρχει ορατότητα, να μην υπάρχει κάποιο φωτεινό σημείο στο μέλλον. Ότι η ανάπτυξη θα έρθει. Ότι, ναι, ότι το ΑΕΠ της χώρας δυναμώνει με κάποιον τρόπο. Καταλαβαίνεις ότι όλα τα μνημόνια γίνανε για άλλους λόγους τελικά. Μας δώσαν μεν κάποια χρήματα. Οι τράπεζες και γενικώς αυτοί που ίσως τα είχαν περισσότερη ανάγκη από εμάς. Αλλά όταν είχαν τον κάθε έναν από την ελληνική κυβέρνηση, ο οποίος έλεγε πάμε σε αντίμετρα ή σε αντισταθμιστικά ή δεν περνάμε όλα αυτά, αυτό σημαίνει ότι από μόνοι μας, εις γνώση βέβαια των ξένων, δεν κάναμε καμία μεταρρύθμιση. Γεγονός που σημαίνει ότι σήμερα, 10 χρόνια μετά, πώς θα βγούμε από την οικονομική κρίση. Άρα δηλαδή, κακώς όντως έγιναν τα μνημόνια με αυτόν τον τρόπο. Έπρεπε τα μνημόνια να τα είχαμε εισάγει μόνοι μας με ένα business plan το οποίο θα μας οδηγούσε στην επόμενη μέρα. Γενικώς αυτό δεν είμαστε και σαν χώρα. Θέλουμε το δερβένα γάμα. Θέλουμε κάποιον από πάνω να μας καθοδηγεί. Ναι, αλλά τώρα έχουμε ξεπουλήσει σοβαρά πράγματα. Και έχουμε δεσμεύσει δηλαδή την δημόσια υπηρεσία 99 χρόνια. Αυτό 99 ήταν, χρόνια έχουμε δώσει ένα από τα επιτεύγματα. Αεροδρόμιο. Κάποιος μου είπε, μα δεν χαίρεσε, λέει, που το Fraport πήρε το αεροδρόμιο της ΚΟ. Ναι, χαίρομαι. Αλλά η Fraport το πήρε με τους ίδιους όρους που θα το έπαιρνε μια ελληνική επιχείρηση. Γιατί εδώ λέω υπάρχει ένα άλλο θέμα. Αν είναι να κλείσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις για να φέρουμε την Γερμανία να διαφεντεύει όλους τους πόρους, τότε τι κάνουμε. Και γιατί ψηφίζουμε τους Έλληνες δηλαδή. Ας τότε τι κάνουμε. Γιατί η Fraport ήρθε και δανείστηκε από τις ελληνικές τράπεζες. Με όρους άλλους, ας πούμε.
Η Φραπόρ θα μπορούσε να δανειστεί και από τη Γερμανία. Δεν δανείστηκε όμως από εκεί να μας φέρει το χρήμα εδώ. Ήρθε και πήρε το χρήμα που θα χρησιμοποιούσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις να βγουν. Και με λίγα λόγια, καταλαβαίνει ο κόσμος ότι ξεχρεώνει αυτό το δάνειο από τα δικά μας χρήματα. Από τα δικά μας χρήματα. Που εισπράττει. Και όχι μόνο από τη χώρα μας. Υπάρχει και ακόμα χειρότερο θέμα. Δηλαδή, λέμε τώρα η Κος που είναι ένα τουριστικό νησί με μαζικό τουρισμό, με μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Ποιες μονάδες? Είναι ελληνικές μονάδες, να το ψάξουμε λίγο γι' αυτό. 80% ανήκουν σε μεγάλα φαντ. Όχι φαντ. Όταν ο Έλληνας ξενοδόχος δεν μπορούσε να δανειστεί, ήρθε ο tour operator, του χτύπησε την πόρτα και του έδωσε δάνειο για να κάνει τις ανακαινήσεις του και όλα αυτά. Τα οποία δάνεια αυτά θα τα εισπράξει σε έναν ορίζοντα δεκαετίας. Για να μπορέσει λοιπόν να εκπληρώσει το δάνειο αυτό ο Έλληνας ξενοδόχος, τι κάνει ουσιαστικά? Παίρνει ένα ενίκιο για το ξενοδοχείο. Άρα λοιπόν εισπράττει ένα ελάχιστο τίμημα από το ξενοδοχείο. Θέλει να λέγεται ξενοδόχος, αλλά δεν είναι ξενοδόχος. Και όλο το τουριστικό κομμάτι παίζεται, όλη η πολιτική ασκείται από το εξωτερικό. Και τα κέρδη πάνε εκεί. Γιατί όταν εδώ σου αφήνει κάτι ελάχιστο για να πεις ότι κάτι νίκιασες και είσαι ξενοδόχος και παίρνει όλο το υπερκέρδος από το πακέτο στο εξωτερικό, προφανώς η φορολογία γίνεται στο εξωτερικό, δεν γίνεται εδώ. Άρα ποιο είναι το όφελος και ποια πολιτική, ας πούμε, τουρισμού, καταπολέμησης, ας πούμε, του μαζικού τουρισμού μπορείς να ασκήσεις αύριο μεθαύριο, μα δεν είναι δικά σου πια. Έχετε τόσο δίκιο και ελπίζω σε αυτά τα δίκαια ο δωδεκανησιακός λαός να δώσει λίγο έτσι τη βάση του. Εγώ ειλικρινά πιστεύω, κυρία Ψαρμπά, ότι η δική σας συμμετοχή είναι τιμητική για το Δωδεκάνησα, είναι τιμητική για τη γειτονιά μας. Θέλω να πιστεύω ότι ο Δωδεκανήσιος πριν πάει να ψηφίσει σε ευρωεκλογές, που το ξαναλέω είναι μια πολύ σημαντική ψήφο, θα σκεφτεί αξίες και ανθρώπους που δεν είναι ψώνικοι και καλά πρέπει να ανήκουν σε μεγάλα κόμματα και κομματικούς σωλήνες. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος από την οικογένειά μας, από την γειτονιά μας. Και έχω την εντύπωση, κυρία Τζάνου Ψαρμπά, ότι εσείς έχετε αυτό το πακέτο, τολμήσατε. Και είμαι σίγουρος και θέλω να πιστεύω ότι ο δεκανησιακός λαός για αυτήν την τόλμη σας και το θάρρος σας την 26η Μαΐου θα σας ανταμείψει. Θα ανταμείψει το καινούργιο, το ηθικό και αυτό που έρχεται με όρεξη να προσφέρει, μη έχοντας, και το ξαναλέω και στέκομαι εκεί, μη έχοντας να περιμένει και κάτι την επόμενη μέρα, διότι και η δική σας επαγγελματική κατάρτιση, η οικογένεια είναι τόσο μεγάλη που απλά πάτε για να βοηθήσετε για αυτό που πιστεύετε. Θα σας αφήσω να κάνετε εσείς την αποφώνηση απέναντι στους φίλους μας, δωδεκανήσιους, τους τηλεατές της εκπομπής μας, εδώ από τη Λέρο, με την υπόσχεση ότι την επόμενη φορά που θα έρθετε θα σας ξαναπεριμένω εγώ. Και θα έχω ολοκληρώσει και το υπόλοιπο τουρ, οπότε θα έχω να σας πω και άλλες εικόνες. Θα μας πείτε και άλλες εικόνες. Εγώ θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει θέμα τιμής, ούτε εγώ τιμώ κανέναν, ούτε θεωρώ ότι είναι χρέος μας να αρχίσουμε όλοι μαζί να εμπλεκόμαστε στα κοινά. Και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι αγωνιούμε για το μέλλον της χώρας μας, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, τα οποία σίγουρα δεν θέλουμε να τα δούμε μετανάστες. Θέλω τα παιδιά μου να ζήσουν εδώ, είναι Έλληνες, στην πατρίδα τους που την αγαπάνε. Και να προχωρήσουν για το καλό της χώρας αυτής, να κοιτάξουν να δουν πώς θα αναπτυχθεί, να σπουδάσουν εδώ και όχι σε πανεπιστήμια τα οποία τελούν υποκατάληψη εξωτερικά για ένα άσυλο που δεν υφίσταται. Θεωρώ λοιπόν χρέος της γενιάς μου και όχι μόνο να ξεσηκωθούμε και να αφήσουμε τους καναπέδες, όπως εσείς πολύ καλά είπατε, να εμπλακούμε στα κοινά, μήπως και μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για τη χώρα μας. Και όχι μόνο να εμπλακούμε στα κοινά, να διαβάσουμε και λίγο περισσότερο, γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μας βοήθησε πάρα πολύ, να είμαστε ενεργοί πολίτες, επιμορφωμένοι και συνειδητά να επιλέγουμε τους εκπροσώπους μας. Ήταν η κυρία Κωνσταντίνα Τζάνου Ψαρμπά, υποψήφια ευρωβουλευτής με το κόμμα του κυρίου Μαριά, Ελλάδα, ο άλλος δρόμος. Εγώ θα την ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή μου έκανε. Ειλικρινά, εγώ πέρασα πάρα πολύ όμορφα αυτήν την ώρα που βρεθήκαμε μαζί. Ελπίζω και οι φίλοι τηλεθεατές να μου βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα, να τους έχουμε προβληματίσει και να τους βάλουμε έτσι και το μικρόβιο ότι κάποια στιγμή πρέπει οι αξίες σε αυτόν τον τόπο να παίρνουν σάρκα και οστά. Η δύναμη βέβαια είναι στα δικά σας χέρια. Κύριε Ψαρμπά, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια και θα χαρώ πάρα πολύ να ξαναπούμε σύντομα. Και εγώ, χαρά μου. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ και εσάς που και σήμερα μείνατε κοντά στη δική σας εκπομπή. Να είστε συντονισμένοι στο Αιγαίο TV, το δικό σας κανάλι. Καλό βράδυ.